αυτή είναι μια υπόθεση που δεν αφορά την Ελλάδα αυτή η συζήτηση. Έχουμε καταφέρει, χάρη στη δουλειά μας, χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού και με την πολιτική του Παπανδρέου και της κυβέρνησης, να μην είμαστε μέρος του προβλήματος, αλλά και μέρος της λύσης αυτή τη στιγμή. Να μετέχουμε στη συζήτηση. Η συζήτηση αυτή αφορά την Ευρώπη. Δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά και εμάς. Αλλά αφορά και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, όλες οι αποφάσεις που θα πάρουν. Λέτε αυτά που θα γίνουν ότι τα έχουμε ήδη υλοποιήσει. Όχι, όχι. Εμείς, λέω, δηλαδή, λέω το εξής. Λέω ότι θα η συζήτηση αυτή αφορά όλη την Ευρώπη. Είναι μια συζήτηση για όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, τι λέμε εμείς, τι θέλουμε. Θέλουμε να υπάρχει ένας μηχανισμός στήριξης ισχυρός που να αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεν είμαστε μόνο εμείς πια. Είναι και η Ιρλανδία. Πιθανόν αύριο να είναι η Πορτογαλία ή να είναι κάποια άλλη χώρα ομιγέννητο. Άρα, εκεί όταν λέμε ότι θέλουμε επιμίκρυνση αποπληρωμής στα δάνεια, ότι θέλουμε να υπάρχει χαμηλότερο επιτόκιο, ότι θέλουμε να είναι πιο ευέλικτος ο μηχανισμός στήριξης για να μπορεί, για παράδειγμα, να επαναγοράζει ομόλογα, ή ότι θέλουμε να αυξηθούν τα ποσά, αυτό έχει να κάνει με το μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι το μηχανισμό στήριξης Ελλάδας. Όταν λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια εντονότερη αναπτυξιακή πολιτική της Ευρώπης με τα ευρωομόλογα, θα είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θα είναι μόνο για την Ελλάδα. Και επειδή και αυτός που πληρώνει, και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτός που θα κληθεί να καταβάλει τα ποσά για να λειτουργήσει, ο Ευρωπαίος πολίτης και μεγάλες χώρες θα είναι ιδιαίτερα συνεισφέρουσες σε αυτή την ιστορία και βάζουν ιδιαίτερα η Γερμανία τους όρους τους, εμείς θα συζητήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές τις διασφαλίσεις. Διότι όλοι κατανοείτε ότι από τη στιγμή που θέλουμε ένα ισχυρό μηχανισμό στήριξης, θα πρέπει να εγγυηθούμε. Εγώ δεν είδα κανένα κυρίως προς αυτούς που θα βάλουν τα λεφτά. Μόνο το Βέλγο Πρωθυπουργό είδα να κάνει μια δήλωση σχετικής διαφωνίας. Τώρα αρχίζει η διαπραγμάτευση. Τώρα αρχίζει η διαπραγμάτευση. Θα γίνει η διαπραγμάτευση. Τώρα αρχίζει, θα είναι ουσιαστική συζήτηση, θα είναι ουσιαστική διαπραγμάτευση και θα καταλήξουμε στις 25 Μαρτίου. Κατά την πρόβλεψή μου, δεν θα καταλήξουμε νωρίτερα. Εκεί λοιπόν είναι λογικό να έρχεται ο Γερμανός ή μια κάποια άλλη μεγάλη χώρα μπορεί να έρθει και να σου πει ότι εγώ που θα πληρώσω τα περισσότερα θέλω και τις διασφαλίσεις μου ιστή. Ότι δεν θα ξαναφτάσετε εκεί που φτάσατε. Ότι δεν θα ξαναγίνουν τα ίδια από ορισμένες χώρες μέλη. Ότι δεν θα ξαναζήσουμε με ελλείμματα και δανεικά. Εν μέρη αυτό είναι λογικό. Αλλά να πω κάτι. Η Ελλάδα σε αυτά έχει δεσμευτεί ούτως ή άλλως. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Στο ασφαλιστικό. Δεν έχει βαρύνουσα σημασία το αν θα είσαι 65. Εμείς λέμε ότι θα είμαστε 65. Δεν θα πάμε στα 67. Αλλά εκείνο που έχει βαρύνουσα σημασία, εκείνο που έχει, για μας είναι 65 και πάει και τελείωσε. Αυτό διαπραγματεύεται, δεν συζητάμε. Θέλετε κάτι να άλλο. Ρωτήσετε αυτούς που εργάζονται επί 40 χρόνια, αν έχει σημασία το να βγουν δύο χρόνια νωρίτερα. Με ποια έννοια, εμείς το έχουμε λυμμένο. Εννοώ ότι για μας είναι 65. Εννοώ ότι καθιερώσαμε πρόσφατα. Πώς αν αποφασίσει όλη η Ευρώπη ότι είναι 67. Δεν θα αποφασίσει όλη η Ευρώπη, γιατί πάρα πολλές χώρες συμφωνούν, κύριε Χατζηνικολάου. Θα γίνει διαπραγμάτευση. Και η διαπραγμάτευση τι θα αφορά. Δεν θα αφορά το 65-67 για μας. Θα εξαιρεθείτε εσείς. Όχι, 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 δεν θα εξαιρεθούμε. Εμείς το έχουμε λυμμένο. Πού εκτιμώ εγώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε και να το δεχτούν και οι Γερμανοί. Θα καταλήξει στο τι χρήματα δίνει για το ασφαλιστικό. Το ευρωπαϊκό το έχετε λυμμένο. Θα καταλήξει στο τι χρήματα δίνει για το ασφαλιστικό. Θυμίζω ότι έχουμε δεσμευτεί ότι μέχρι το 2030. Τα χρήματα που δίνουμε για το ασφαλιστικό δεν μπορεί να υπερβούν ένα συγκεκριμένο όριο το ΑΕΠ. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι εφόσον τηρείς τις δεσμεύσεις σου, εφόσον εφαρμόζεις απαραίτητα τον νόμο που ψήφισες, εφόσον τηρείς τις δεσμεύσεις για να είσαι σε ένα όριο το ΑΕΠ, δεν θα χρειαστεί να κάνεις άλλες κινήσεις. Ή, εν πάση περιπτώσει, άμα πες έξω και χρειαστεί, εσύ επιλέγεις ως κράτος ποιες θα είναι οι διορθωτικές κινήσεις τις οποίες θα κάνεις προκειμένου να προσαρμοστείς το όριο που έχεις συμφωνήσει. Έχω την αίσθηση πάντως ότι το μείζον σε αυτή την ιστορία με την Ευρώπη δεν είναι τι θα πληρώσουμε, αλλά εάν αυτή η πολιτική που προτείνει η Γερμανία, το σύμφωνο για την ανταγωνιστικότητα, θα διασφαλίσει την ανάπτυξη της Ευρώπης. Το στοίχημα αυτή τη στιγμή δεν είναι πότε και πόσο θα πληρώσει ο εργαζόμενος μόνο. Το στοίχημα είναι αν θα έχει δουλειά, αν θα ανέβει το ΑΕΠ. Γιατί αν γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, τότε όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο εύκολα. Ναι, αλλά με ποια και μπορούμε, αν θέλετε, και να πάρουμε και πίσω κάποια από τα μέτρα της λιτότητας που έχουμε αναγκαστεί να πάρουμε αυτόν τον καιρό. Διαφωνώ σε αυτό. Λοιπόν, ότι το σύμφωνο που προτείνει η κυρία Μέρκελ έχει την βασική προϋπόθεση της ανάπτυξης, που είναι οι υγιείς οικονομίες. Okay. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτή. Δηλαδή, εγώ θα μπορώ να πω ότι χρειάζονται περισσότεροι πόροι. Για παράδειγμα, είπαμε τα ευρωομόλογα για τα έργα.